Με νέα αγωγή εναντίον 28 συνολικά ατόμων και την προκλητική απέτηση να καταβάλουν οι απεργοί εργαζόμενοι 1 εκατομμύριο ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, επέστρεψε στο προσκήνιο η πολυεθνική Coca-Cola μετά την απόφαση του πρωτοδικείου της Αθήνας να κρίνει ως νόμιμο τον μποϊκοτάζ της Αμίτα, Φάντα, Coca-Cola, νερό, αύρα κτλ. Με το σκεπτικό ότι αποτελεί μέσο πίεσης για την επίτευξη ενός συνδικαλιστικής κοινωνικής φύσεως σκοπού και θεωρείται νόμιμο. Μια απόρρεια του ατομικού δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 14 του Συντάγματος. Εμείς στο μίνι μπαρ που θα έχουμε εκεί, πάντως δεν θα έχουμε ούτε προϊόντα της Coca-Cola ούτε της 3Ε. Ο σκοπός της, θα το πω λίγο πιο γενικά, αλλά ο σκοπός της, του στρογγυλού αυτού τραπεζιού είναι ότι αν δεν υπάρχει εργατικό κίνημα ανεπιτυχμένο, ο φασισμός κυριαρχεί. Όπου γίνονται αγώνες εργατικοί και όπου οι άνθρωποι προσπαθούν τα δικαιώματά τους να τα κάνουν, να έχουν δηλαδή τέλος πάντων όσο το δυνατόν να τα διεκδικήσουν, αυτό το πράγμα είναι σαν να χτυπά στο φασισμό. Με την έννοια αυτή η Coca-Cola, μια πολυεθνική εταιρεία, θέλει να βγάλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη. Εμείς δεν είμαστε δίκαιοι, είμαστε αναγκαστικά με τους αδύναμους. Δεν είμαστε δηλαδή να κρατάμε τις ισορροπίες, με τον αδύναμο είμαστε, με τον εργαζόμενο. Η νέα προκλητική αγωγή της πολυεθνικής αποσκοπεί αφενός την τρομοκράτηση των εργαζομένων για να εγκαταλείψουν το δίκαιο αγώνα τους, από την άλλη αμφισβητεί την απόφαση του πρωτοδικείου της Αθήνας που απορρίπτει την προσπάθεια επιβολής ασφαλιστικών μέτρων με βασικό αίτημα την απαγόρευση του μποϊκοτάζ. Σύμφωνα με την εκδοχή της Coca-Cola, δεν θα μπορούσε να είναι ανεκτή μία άποψη ότι το μποϊκοτάζ των προϊόντων μας αποτελεί πρόσφορο μέσο πίεσης για την ευδοκίμηση των αιτημάτων των πρώην υπαλλήλων μας, δηλαδή για να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο παραγωγής μας στη Θεσσαλονίκη, και τούτο διότι είναι ήδη εκπεφρασμένη η βούληση της εταιρείας μας ότι το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσει. Τι αντιμετωπίζουμε, η αντίληψη της ομάδας μας είναι ότι ο φασισμός δεν είναι απλά ένα πολιτικό επιφαινόμενο, αλλά γεννιέται, τον παράγει το παρόν οικονομικό κοινωνικό σύστημα, το οποίο λέγεται καπιταλισμός. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τον ουρανό, παράγεται από τις υπάρχουσες σχέσεις παραγωγής. Οπότε για να χτυπήσουμε τον φασισμό και τον ρατσισμό πρέπει να πάμε στην οικονομική του και κοινωνική ρίζα, όχι στο επιφαινόμενο. Γι' αυτό είναι υποχρέωσή μας να είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων και στις διώξεις που αυτοί υφίστανται. Και δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρατε για τους εργαζομένους θέλω να πιστεύουμε ακόμα, όχι απολυμμένους της Coca-Cola, αλλά παράλληλα παραδείγματα είναι και στη Βιομέτ, όπου τα πρώην αφεντικά επιχειρούν με δικαστικούς τρόπους να ξαναπάρουν τον έλεγχο της εταιρείας, οι οποίοι ήδη είχαν χρεοκοπήσει στο παρελθόν, και για να μην πάμε μακριά, εδώ κοντά στα δικά μας, στους αγωνιστές ναυτεργάτες, οι οποίοι υφίστανται ένα σωρό δικαστικές διώξεις συνεχώς με σκοπό τον εκφοβισμό τους και την άρνηση του δικαιώματος στην απεργία. Και σε αυτούς είμαστε κοντά, και όχι τώρα μόνο, και στα δικαστήρια όταν δικάζονται και στην καθημερινή μας ζωή. Οπότε η οπτική μας για τον αντιφασισμό και τον ρατσισμό είναι ευρύτερη. Είναι αντικαπιταλιστική οπτική, είναι δηλαδή οπτική εναντίον του συστήματος που γεννάει αυτό το φαινόμενο. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Coca-Cola δηλώνουν, επαναλαμβάνουμε για ακόμη μία φορά, τα Golden Boys της Coca-Cola, αντί να ονειρεύονται υψηλά μπόνους απολύοντας εργαζόμενους και κλείνοντας εργοστάσια, να αναλογιστούν ότι από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας που εξυπηρετούσε το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, η πολυεθνική εταιρεία αποκόμισε τεράστια κέρδη. Το εργοστάσιο αυτό μπορεί και πρέπει να επαναλειτουργήσει. Μέχρι να συμβεί αυτό, θα συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας και καλούμε όλους τους καταναλωτές να συμμετέχουν στον μποϊκοτάζ των προϊόντων Coca-Cola, Fanta, Amita, Sprite.